Καλησπέρα παιδιά, CheckTechNow, ο Κώστας εδώ, γνωστός και ως DesperagoN στα games. Μετά από ένα χρόνο και κάτι μήνες casual gaming, αποφάσισα να προσπαθήσω να ανέβω στα rank. Αυτή τη στιγμή ξεκινάω από το προηγούμενο upgrade, reset, όπως θέλετε πείτε το, με το που τέλειωσε ο μήνας, και ξεκινάω από level 17. Λοιπόν, ο σκοπός μου είναι να ανέβω όσο πιο μπροστά μπορώ, προς το 1, αν καταφέρω και φτάσω legendary ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, το deck με το οποίο θα παίξω είναι Paladin. Έφτιαξα ένα αρκετά καλό και συμπαθητικό deck, μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό, αλλά θέλω να δω με το συγκεκριμένο deck μέχρι που μπορώ να φτάσω. Έχουμε ακόμα αρκετό καιρό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πραγματικά, το φίλο BG Gaming GR, γνωστό και ως Βασίλη, ο οποίος θα δείτε στο κανάλι μου στα δεξιά, στα προτινόμενα φιλικά κανάλια, να τον κάνετε subscribe, ο οποίος έκατσε και μου φτιάξε το πολύ γαμάτο banner που βλέπετε τώρα στο κανάλι του YouTube με το CheckTechNow, και επίσης φτιάξαμε για αυτή τη σειρά τον εαυτό μου σε Paladin, για να μπορέσω, θα το δείτε, είναι το... είναι το εικονίδιο, το thumb pick που βάζω, θα βάλω σε αυτό το βίντεο και από εδώ και πέρα στη σειρά. Οπότε παίζουμε Paladin, όπως βλέπουμε εδώ έχω διάφορα deck, θα παίξω το Colento Paladin, επηρεασμένο από τον Colento, πάρα πολύ καλός παίχτης, και πάμε να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Λοιπόν, παιχνίδι 1, ξεκινάμε με Paladin, αν και τον τελευταίο καιρό όλοι παίζουν Warlock, αλλά πάμε να δούμε. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε, απλά τρέξτε και κάνετε το φίλο Βασίλη subscribe, έχει πάρα πολύ αξιόλογα βίντεο, πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ ωραία walkthrough σε παιχνίδια υπέργαμάτα κατ' εμέ. Οπότε μην αργείτε, πατήστε το κουμπάκι subscribe, να στηρίξουμε και το Βασίλη όσο γίνεται. Λοιπόν, τι σας έλεγα, Warlock και Άγιος ο Θεός. Από όλα αυτά θα ήθελα να κρατήσω αυτό. Θα κρατήσω αυτά για αρχή. Ναι, μάλιστα. Πολύ κακό ξεκίνημα. Το καλό με το συγκεκριμένο deck είναι ότι μπορεί να σου δίνει λύσεις. Λίγο να σου βγουν τα τραβήγματα. Έχεις πολλές απαντήσεις. Και εκτός αυτού έχεις ένα πολύ καλό card to draw, μια πολύ καλή ροή. Παίζω Paladin. Έχω τα πιο πολλά παιχνίδια με Paladin μέχρι τώρα. Μ' αρέσει πιο πολύ για κάποιο μυστηριώδη λόγο. Λοιπόν, οπότε για να δούμε, αργεί πολύ, είναι το εκνευριστικό που κάνουν πάρα πολύ τύποι αντί να παίξουν. Εντάξει, καταλαβαίνω κι εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι και δεν παίζω, χάνω τη σειρά μου, αλλά πολλοί το κάνουν επίτηδες, να καθυστερούν όσο μπορούν για να εκνευρίσουν τον αντίπαλο. Λοιπόν, ναι, θα το τρέξουμε, θα το κρατήσω το coin, να δούμε τι θα βγει, αν θα βγει κάτι καλό. Μάλιστα, δυναμικά το παιδί, ξεκινάει εδώ. Τώρα στην ουσία είναι σαν να του δίνω δωρεάν ψωμάκια, αλλά στον επόμενο γύρο θα μπορέσω να καθαρίσω λίγο την αρένα. Κλασικά. Πάλι καλά. Λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ούτως ή άλλως πρέπει να παιχτεί το coin. Το coin θα παιχτεί. Αλλά είμαι ανάμεσα σε αυτό εδώ, στο Consecration, αγαπημένη κάρτα, και στο True Silver Champion. Κατά πάσα πιθανότητα σκέφτομαι το True Silver, αλλά θα πάρω πολύ damage τζάμπα και βερεσέ. Ίσως η καλύτερη κίνηση ήταν αυτή. Αλλά το ρίχνω τώρα μόνο και μόνο γιατί το equality το συνδυάζω με το mage, δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται, ο οποίος mage σου βγάζει συν ένα damage AOE με κάθε spell που καστάρεις, οπότε είναι καθαρός να καθαρίσεις την αρένα σου, ειδικά μαζί με το equality. Mm.
Συχνά ονόματα, μην φανταστείτε, αν και παίζω τόσο καιρό. Μάλιστα. Θα το κάνω. Ελπίζω να έρθει το τοντάκι του. Όλοι παίζουν το ίδιο deck, έχω βαρεθεί να βλέπω. Wow. Wow. Τυχερός είμαι, γιατί στον επόμενο γύρο θα καθαρίσουμε την αρένα, ελπίζω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα μάλιστα, λοιπόν, το πιο πιθανό και το πιο συμφέρον είναι να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό σίγουρα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω άμα θέλω να θυσιάσω. Θα το κρατήσω. Αλλά ήταν επικό σου Τζαράξιος, πραγματικά ήταν η αποτυχία της αποτυχίας σου αποτυχία. Κλασικό, mana coil. Ναι, έξυπνο. Λοιπόν, επειδή σίγουρα θα έχει και αυτή τη βλακεία που τραβάει, σκοτώνει ένα creep, για να ρίξουμε αυτό με την προοπτική ότι κάτι πρέπει να πεθάνει και ελπίζω να είναι το τόν του. Ναι, οπότε αυτό έφυγε και πάμε. Όπως βλέπετε, αυτό το deck στηρίζεται κυρίως στο Lion Hands και στον Tyrion Fordring, οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατές κάρτες. Και πολλές φορές, πραγματικά, αυτές οι δύο κάρτες απαρκούν από μόνος τους για να σου πάρουν το παιχνίδι. Σοβαρά. I will enjoy watching you die. Μάλιστα. Γεια σου, παιδί. Ορίστε, ο Wild Paromancer, έτσι λέγεται. Λοιπόν, θα ρίξω αυτό και αυτό. Νομίζω αρκεί. Γενικά η Warlock είναι απέσιο κλάς, αλλά είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Γενικά όλα τα κλάς είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αν και μερικά είναι πολύ πιο σφαστικά από άλλα. Μάλιστα. Scary. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Μπορεί να καθαρίσει αυτό πάρα πολύ εύκολα. Ως εξής, 2-6 μόνο ένα spell. Λοιπόν, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε να κάνουμε. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε αυτό. Τώρα το θέμα είναι ότι κάνα βλακία, αλλά μπορώ να παίξω αυτό. Σίγουρα θα παίξω αυτό. Και σίγουρα θα παίξω αυτό. Και θα περιμένω. Μπορεί να κάνω και βλακεία τώρα, αλλά κλασικά. Έλα ρε τώρα. Σοβαρά. Ρε φίλε, έλεος. Follow my rule.
Ελπίζω να προλάβω να ρίξω το Leon Hand στο επόμενο. Ελπίζω. Ναι. Και πέφτει. Ναι. Epic. Κλασικά. Νομίζω μπορώ να το καθαρίσω. Μπορώ. Επιβάλλεται να μπορώ, αλλά θέλω λίγο enhance. Οπότε. Ναι. Εντάξει, στον επόμενο γύρο δεν φοβάμαι τόσο. Αν ό,τι και να ρίξει, έχει καθαρίσει την αρένα. Ελπίζω να μου κάνει face. Δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι. Δεύτερο. Πάω, όχι. Δεν ψήνεται. Το μόνο που θέλω είναι να... Ναι, απελπισμένη κίνηση. Ναι. Ναι. Μπράβο, έξυπνη κίνηση, πραγματικά. Λοιπόν. Θα μπορούσα να κατεβάσω αυτό. Αλλά θα χάσω. Όμως εγώ θα κατεβάσω αυτό. Και μετά θα κατεβάσω αυτό. Όπως βλέπετε το deck είναι αρκετά αξιόλογο. Γιατί με τα heal που έχει το λέει ο Hans και άλλο ένα, μπορούμε να το ανεβάσουμε. Πρώτο παιχνίδι, επιτυχία. Λοιπόν, θα τα κάνω παιχνίδι. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. CheckTechNow, ο Κώστας, και συνεχίζουμε στα επόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.